Η προτεραιότητα της κυβέρνησης είναι η προσέλκυση ξένων επενδύσεων. Και για να μπορέσουμε να έχουμε στη χώρα πολλές ξένες επενδύσεις, θα πρέπει να μην περνάει ο κάθε επενδυτής από μια πολύ μεγάλη ταλαιπωρία, ώστε να χρειάζεται η παρέμβαση υπουργών για να λύνονται κάθε φορά σημειακά τα προβλήματα. Μια επένδυση ύψους 120 εκατομμυρίων ξεκινά λοιπόν ύστερα από 6 ολόκληρα χρόνια διαδικαστικών εμποδίων. Αναφέρθηκε ο κύριος Σάντης στην επώδυνη περιπέτεια, την οποία χρειάστηκε να ξεπεράσει. 11 προσφυγές στα δικαστήρια, 2 προεδρικά διατάγματα, 10 υπουργικές αποφάσεις, 54 εγκρίσεις, γνωμοδοτήσεις από υπηρεσίες κάθε βαθμίδος. Και ο σκοπός μας είναι οι διαδικασίες να είναι γρήγορες για όλους τους επενδυτές. Ανά πάσα στιγμή, όποιος αισθάνεται ότι κατά οποιοδήποτε τρόπο αδικείται, έχει το δικαίωμα να προσφύγει στην ελληνική δικαιοσύνη. Και βέβαια το Συμβούλιο της Επικρατείας είναι αυτό το οποίο έχει και τον τελικό λόγο όταν πρόκειται για οποιαδήποτε γνωμάτευση έχει να κάνει με την προστασία του περιβάλλοντος. Είμαστε κράτος δικαίου. Το ελληνικό κράτος πρέπει να τιμά την υπογραφή του. Οι νόμοι ισχύουν για όλους. Και βεβαίως από τη στιγμή που ένας επενδυτής έχει αναλάβει την υποχρέωση να υλοποιήσει μια επένδυση βάσει ενός συγκεκριμένου σχεδίου, η δουλειά της πολιτείας είναι να ελέγξει ότι θα κάνει ακριβώς αυτά για τα οποία έχει δεσμευθεί. Και αυτή είναι και η δικιά μας πρόθεση.